Γεια σας και από μένα. Μια μικρή έτσι κατάθεση κάποιων σκέψεων σχετικά με την κατάσταση που ισχύει αυτή τη στιγμή στους μεγαλύτερους χώρους δουλειάς που δρούμε, δηλαδή στις μεγάλες ελεγκτικές, συμβουλευτικές, λογιστικές εταιρείες, για να βγάλουμε και συμπέρασμα για το πώς τα My Data και γενικά η τεχνολογική ανάπτυξη τι αντίκτυπο φέρνει τέλος πάντων στους εργαζόμενους. Δεν είναι δύσκολο να δούμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε αυτές τις εταιρείες για τους εργαζόμενους που σε γενικές γραμμές είναι μπροστά τεχνολογικά. Θέλω να πω στον κλάδο. Είναι αυτές οι εταιρείες οι οποίες έχουν αναπτυγμένα εργαλεία, αναπτυγμένα συστήματα είτε ελεγκτικά, είτε για να μπορούν να υπολογίζουν τη μισθοδοσία, δεν ξέρω εγώ, τους φόρους, για να μπορούν να αποτυπώνουν την παραγωγή, την αποθήκη, τα ξέρετε καλά. Ποια είναι λοιπόν αυτή η κατάσταση? Έχει λύσει, έχει βοηθήσει, έχει μειώσει τη δουλειά στους εργαζόμενους αυτές τις εταιρείες? Το αντίθετο συμβαίνει. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση της εντατικοποίησης της εργασίας, δηλαδή να βγαίνει πολύ περισσότερη δουλειά σε λιγότερο χρόνο εργασίας και να υπάρχει συνεχώς πίεση. Γι' αυτό μιλούσαμε και με συναδέλφους πριν λίγο. Αυτό που λέγαμε είναι αυτό που ακούμε όλη την ώρα στις εταιρείες, είναι δεν βγαίνει η δουλειά. Δεν μπορούμε, τέλος πάντων, ενώ προχωράμε, ενώ βελτιωνόμαστε σαν συστήματα κτλ. Να ακούμε όλη την ώρα ότι πρέπει να κάτσεις παραπάνω, πρέπει να δουλεύεις παραπάνω, δεν βγαίνει η δουλειά, λες και είναι κάτι μοιραίο, λες και είναι κάτι αντικειμενικό, ότι η δουλειά θα μεγαλώνει περισσότερο από ότι εμείς προχωράμε. Η πραγματικότητα είναι όμως, ποιος είναι ο λόγος που δεν βγαίνει η δουλειά, ποιος είναι ο λόγος που καθόμαστε περισσότερες υπερορίες, ατέλειωτες ώρες με ό,τι αντίκτυπο έχει αυτό στην κοινωνική μας ζωή, στην οικογενειακή ζωή κτλ. Γιατί λοιπόν δεν προσλαμβάνουν νέο κόσμο, γιατί λέμε πολύ απλά έτσι, δεν παίρνουν παραπάνω άτομα να μπορούμε περισσότερο να δουλέψουμε? Η απάντηση είναι το κέρδος, το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα που εξηγεί γιατί η τεχνολογική, με τα τεχνολογικά βήματα που γίνονται δεν μας απαλύνουν στο χρόνο εργασίας, να έχουμε παραπάνω χρόνο ανάπτυξης κτλ. Και αυτό θέλω να το συνδέσω σε σχέση με το νομοσχέδιο που έρχεται τώρα, που έχουμε μπροστά μας και δίνουμε μάχη να μην κατατεθεί. Έχουμε προχωρήσει 135 χρόνια μετά το Σικάγο, τότε που κατάφεραν τώρα οι εργάτες, ξέρουμε ποιες ήταν οι συνθήκες, τέλος πάντων μπορούμε να φανταστούμε ή μπορεί και να μην μπορούμε καν να φανταστούμε ποιες ήταν οι συνθήκες ζωής τότε, και παρόλα αυτά μας λένε σήμερα, μετά από τέτοια τεχνολογική ανάπτυξη, μετά από τέτοια δυνατότητα καταγραφής, ας το δούμε και στο επάγγελμά μας, τα τελευταία μόνο χρόνια, από το πώς περάσαμε από τα απλά τεράστια βιβλία ας πούμε και τα ημερολόγια στους υπολογιστές κλπ. Στο σήμερα, και να μας λένε ότι πρέπει να δουλεύουμε ακόμα περισσότερες ώρες, απλήρωτες υπερορίες, κατάργηση του οκταώρου. Και όταν λέμε κατάργηση του οκταώρου σε έναν κλάδο που κατεξοχήν δουλεύει πολύ περισσότερο, να δώσουμε και μερικά παραδείγματα το τι συμβαίνει στους χώρους. Ότι έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τους νόμους που υπήρχαν πριν έρθει αυτό το νομοσχέδιο, τη δυνατότητα από τους εργοδότες να δουλεύουμε δεκάωρο και να πληρωνόμαστε οκτάωρο. Γιατί είχαμε, ας πούμε, παράδειγμα, συλλογική σύμβαση εργασίας που ήρθε σε μεγάλη εταιρεία του κλάδου, η οποία έλεγε ότι το διάλειμμα συμπεριλαμβάνεται μέσα στο... μάλλον δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα στο χρόνο εργασίας, άρα money πάει 9-6 το πράγμα με μία ώρα διάλειμμα. Η υπερεργασία συμπεριλαμβάνεται στο συμφωνημένο μισθό, άρα δεν παίρνεις κάτι παραπάνω, άρα από τις 9 μέχρι τις 7, 10 ώρες εργασίας λοιπόν, με τον ίδιο μισθό. Τι λέει αυτό το νομοσχέδιο? Ότι αυτό το πράγμα θα μπορεί να επεκταθεί ακόμα περισσότερο με βάση τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές, που ποιες είναι αυτές? Μέχρι και 13 ώρες δουλειάς. Αυτή είναι η εξέλιξη. Παρόλα τα My Data, παρόλα τις εξελίξεις τέλος πάντων που έχουμε, που συμβαίνει και στον κλάδο μας αλλά και σε όλους τους κλάδους. Τι ακόμα? Κατάργηση και της κυριακάτικης αργίας σε ακόμα περισσότερους κλάδους. Ένας από αυτούς είμαστε και εμείς, είναι και οι εργαζόμενοι στις τηλεπικοινωνίες, οι εργαζόμενοι στη μισθοδοσία κλπ. Τα κατανομάζει έτσι δηλαδή το νομοσχέδιο. Είναι η ηλεκτρονική κάρτα που παρουσιάζεται σαν κάτι που θα μας λύσει το πρόβλημα. Ποια είναι η πραγματικότητα όμως, γιατί το έχουμε ζήσει ήδη πριν καν έρθει το νομοσχέδιο? Είχαμε μεγάλη εταιρεία του κλάδου που εν μέσω τώρα για να μπορέσει να καταγράψει τις ώρες εργασίας
εν μέσω τηλεργασίας έφερε ένα time recorder που σου έγραφε, κατέγραφε πόση ώρα δουλεύεις. Όταν έχεις διάλειμμα όμως το κλείνεις το time recorder. Όταν είσαι σε σεμινάριο, για να μάθεις πώς λειτουργούν ας πούμε τα My Data ή οτιδήποτε, το κλείνεις το time recorder. Θέλω να πω, δεν καταμετράται αυτός ο χρόνος εργασίας. Ανοίγοντας διάπλατο το δρόμο, για αυτό που οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές λένε ενεργός και μη ενεργός χρόνος εργασίας. Άρα δεν μας νοιάζει πόση ώρα θα είμαστε, δεν νοιάζει τον εργοδότη, πόση ώρα θα είμαστε εμείς. Θα σπαταλάμε από τη ζωή μας για να είμαστε στην εταιρεία ή για να απασχολούμαστε στο ζήτημα. Σου λέει καθαρά πόσο δούλεψες. Εκτός το διάλειμμα, όπως είπα, εκτός τα σεμινάρια, εκτός όποια άλλη εκπαίδευση πρέπει να έχεις. Τι άλλο λέει το νομοσχέδιο? Λέει χτύπημα στα συνδικάτα. Λέει χτύπημα στο δικαίωμα των εργαζόμενων να οργανώνονται, να παλεύουν για συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σου λέει ότι πρακτικά τέλος πάντων βάζει ακόμα περισσότερα εμπόδια και στην απεργία και στη συνδικαλιστική δράση με απελευθέρωση των απολύσεων και στους συνδικαλιστές, σε αυτούς που παλεύουν τέλος πάντων. Όταν λέμε συνδικαλιστές, εμείς εννοούμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι μπροστά, που παλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βελτιωθεί η κατάσταση στους χώρους δουλειάς. Άρα, κλείνοντας, αυτό που θέλω και εγώ να καταθέσω σαν σκέψη και σαν πρόταση, ας το πούμε όπως θέλετε, εμείς σαν κομμουνιστές, μέσα στο κίνημα, δίνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε αυτή την περίοδο και πάντα να δυναμώσει η οργάνωση στα σωματεία, ακόμα περισσότερος κόσμος να οργανωθεί, να μην είναι μόνος του απέναντι στον εργοδότη του. Δίνουμε τη μάχη της επιτυχίας της απεργίας της Πέμπτης που έρχεται 3/6. Νομίζουμε ότι και ο κόσμος που είναι εδώ πρέπει τις επόμενες ώρες και μέρες που μένουν μέχρι την απεργία ακόμα, σε ακόμα περισσότερο κόσμο να απευθυνθούμε, να έχουμε μια πετυχημένη απεργία, γιατί το αν θα περάσει ένα αντεργατικό νομοσχέδιο δεν είναι μοιραίο. Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση και οι εργοδότες θέλουν να περάσει. Το ζήτημα είναι τι αντίσταση θα βρουν απέναντί τους. Εμείς λοιπόν σαν κομμουνιστές, το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά, καλεί σε συμπόρευση, ακόμα και αν κάποιος διαφωνεί, δεν συμφωνεί σε όλα, έχει τέλος πάντων τις σκέψεις του για το αν συμφωνεί με το σύνολο των θέσεων του ΚΚΕ, να γραφτεί στα σωματεία δραστήρια, να βάλει μπρος ώστε να μην έρθει καν, να μην κατατεθεί καν στη Βουλή το νομοσχέδιο. Παλεύουμε ως κομμουνιστές για τη συμπόρευση των μισθωτών με τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους που βράζουμε στο ίδιο καζάνι, και παλεύουμε για την ύπαρξη και την πίεση των εργοδοτών για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, για αύξηση μισθών, για μείωση του χρόνου εργασίας. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά μέσα σε αυτό το καπιταλιστικό σύστημα που ζούμε, ακόμα και αν τα καταφέρουμε όπως τα καταφέραμε, θα έχουν πάντα τη δυσκολία ότι ανά πάσα στιγμή θα μας τα πάρουν πίσω όταν μας βρουν αδύναμους. Γι' αυτό και εμείς λέμε ως κομμουνιστές ότι χρειάζεται συμπόρευση με το ΚΚΕ, όπως τα είπαμε πριν, για να έχουμε την τελειωτική λύση υπέρ της εργατικής τάξης. Ευχαριστώ πολύ.